Λοιπόν, είναι το πιο πρωτότυπο θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί τον τελευταίο καιρό. Μάρκος Σμυρνάκης, που σημαίνει κριτικάτσι. Α, ωραία. Social media manager. Τώρα αυτό πώς ταιριάζει με το κριτικάτσι, δεν ξέρω. Μια χαρά ταιριάζει. Που είναι παραδοσιακό. Και φωτογράφος. Είχε μία πρωτότυπη ιδέα, λοιπόν. Πήρε κλασικές ταινίες και αφήσεις από τις ταινίες. Του Hollywood, λες τώρα. Του Hollywood, όπως ας πούμε Game of Thrones, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, οι 300 κλπ. Τους έβγαλα από τα χέρια ό,τι κρατούσε ο καθένας, δηλαδή ασπίδα, ραβδί κλπ. Και τους έβαλε την κριτική γκατζούνα. Που είναι αυτό το κριτικό μπαστούνι. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα στον σύντεκνο Μάρκο Σμυρνάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από μένα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω για αυτό που έφτιαξα. Καλά είμαι, καλά είμαι. Για πες μας λίγο για την ιδέα σου. Πώς σου ήρθε η ιδέα να δώσεις έτσι μια όθηση στην παράδοση της Κρήτης? Και με τόσο έξυπνο και πρωτότυπο τρόπο. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία αφορμή ήτανε. Ο πατέρας μου φτιάχνει κατσούνες, ναι. Και χαρίζει. Και σε πολλές περιπτώσεις όταν λοιπόν έλεγα ότι ο πατέρας μου φτιάχνει κατσούνα, πολλοί μου λέγανε ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Και έμπαινα στη διαδικασία να εξηγήσω. Να πούμε τι είναι η κατσούνα. Η κατσούνα λοιπόν, για όσους δεν έχουν δει αυτές τις φωτογραφίες τις οποίες έχω ανεβάσει, είναι ένα κριτικό μπαστούνι όπως μου το λένε οι περισσότεροι, που είναι εκτός Κρήτης κυρίως. Ναι. Και το έχω μετατρέψει ουσιαστικά, μου είχαν κάνει πολλές φορές και το σχόλιο ότι αποτελεί ένα σύγχρονο όπλο των κριτικών, με όλα αυτά τα επεισόδια που έχουν γίνει στην Αθήνα και ανεβαίνουν με τις κατσούνες. Οπότε κάπως έτσι μου ήρθε η ιδέα και το συνδύασα με τις ταινίες. Να πούμε ότι είναι ένα μπαστούνι, μια στιγμή, το οποίο δεν είναι σαν τα μπαστούνια που φανταζόμαστε. Στην άκρη του δηλαδή, κάνει σαν γάντζος, να το πω έτσι. Έχει μία κούρπα κάνει ουσιαστικά. Έτσι. Και κάποιες, επειδή έχει λίγο παραπάνω μεράκι του πατέρας μου, έχει μπει στη διαδικασία και σκαλίζει και κάνει κεφάλι φυζιού. Ωραία, και οι κριτικοί τι κάνουν με αυτό το μπαστούνι, στηρίζονται ή φέρνουν και πράγματα κοντά τους, γιατί το βλέπω. Σήμερα τις χρησιμοποιούν κυρίως οι κτηνοτρόφοι. Αχα, και για τα ζωντανά. Δεν σας άκουσα. Για τα ζωντανά. Ναι, σωστά, για τα ζωντανά. Ωστόσο όμως η χρήση της μπορεί να έχει και άλλες μορφές, όπως για πεζοπορία, για στήριγμα για κάποιον. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία... Να σου δώσουμε και εμείς άλλες χρήσεις. Για ξύσιμο της πλάτης, για να κατεβάζεις... για να κατεβάζεις από ψηλά... Με τα ρούχα από την τουλάπα. Μπράβο, ναι. Για δώστε μου έμπνευση. Ναι, τι άλλο. Χρησιμοποιείται σαν γάντζος. Ναι, άνετα χρησιμοποιείται σαν γάντζος. Έτσι. Βέβαια. Επίσης, για... Δεν ξέρω, στα ιστιοπλοϊκά θα μπορούσες με την άγκυρα... Και εκεί δεν θέλουν μια βοήθεια καμιά φορά, ναι, για να τραβάς την άγκυρα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι άλλο. Ή αν είσαι μια μάνα και... Τρόπους τους οποίους δεν είχα σκεφτεί μέχρι σήμερα, ευκαιρία να το κάνω. Παιδί μου, πες ότι είσαι μια μάνα και έχεις το μωρό σου στη στράτα. Ωραία. Το σβερκώνεις εκεί με την γκατζούνα και το φέρνεις κοντά σου να μην σηκώνεις. Ωραία μάνα, γεμάτη τρυφερότητα. Σίγουρα, σίγουρα. Όπως και να έχει, πάντως σίγουρα με σεβασμό προς την παράδοση το έχω κάνει. Και ο λόγος που επέλεξα και τις ταινίες είναι για να Περίμενε. Πώς σου ήρθε η ιδέα τώρα? Οι φίλοι σου λοιπόν δεν ήξεραν τι είναι η κατζούνα, που εγώ την έλεγα και γκατζούνα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και γκατζούνα της πάει πάντως έτσι όπως τη βλέπω. Να τονίσω κάτι εδώ, ότι πολλοί μου τις λένε και γκλίτερ, αλλά είναι, η γκλίτερ είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι, οπότε ευκαιρία να το τονίσουμε και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, και έχεις λοιπόν τις κατζούνες και θέλεις εσύ να δείξεις τον κόσμο ευρύτερα τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Και πώς σου γεννάται η ιδέα? Λοιπόν, σκέφτηκα ένα τρόπο ώστε να μπορεί εύκολα κάποιος να πάρει και να το κοινοποιήσει. Οπότε έφτιαξα εικόνες, επειδή δουλεύω και ασχολούμαι με τα social media. Ουσιαστικά τέργεξα το μεράκι του πατέρα μου να φτιάχνει κατσούνες και το μεράκι το δικό μου στη δικιά μου δουλειά. Με αποτέλεσμα να φτιάξω αυτές τις εικόνες, όπου είναι εικόνες που θα προσεγγίσουν νέους ανθρώπους κυρίως και όχι τους κτηνοτρόφους, όπου ήδη ξέρουν τη χρήση της και ποια είναι η κατσούνα. Οπότε ήθελα να τη μάθουν οι πιο νέοι. Και να πούμε ότι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών κρατάει κατσούνα και όχι το ραβδί. Ο Λεωνίδας κρατάει από τη μία την ασπίδα, από την άλλη μία κατσούνα.
Σωστά. Και είναι λίγο διαφορετικά τα σχέδια, αν έχετε παρατηρήσει. Ναι, ναι, το είδαμε. Και είδαμε και πόλεμο των άστρων, αν βλέπω καλά εγώ εκεί. Έχει βάλει στον. Εσείς θα μου δώσετε κι άλλες ιδέες. Στον Darth με λέιζερ. Λέιζερ, κατζούνα, τρελαίνομαι, έτσι. Τρελαίνομαι. Στο Star Wars, ναι, ναι. Και φωσφορίζει κιόλα. Αυτό βλέπουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο μπαμπάς σου. Έτσι, ναι. Φαντάζομαι ότι είναι ένας παραδοσιακός άνθρωπος. Σωστά. Όταν τα είδε, καταρχήν σίγουρα, έτσι. Τα είδε, ναι. Θέλουμε να μας πεις τα σχόλιά του. Αρχικά μου είπε ότι είμαι τρελός. Για αυτό που πάω να κάνω, αλλά ουσιαστικά δεν τον άκουσα, γιατί εντάξει, είναι όπως είπατε παραδοσιακός άνθρωπος, δεν γνωρίζει τεχνολογία, δεν γνωρίζει ούτε να ανοίξει τον υπολογιστή ένα πράγμα, οπότε δεν θα μπορούσε εξ αρχής να το καταλάβει όλο αυτό. Έχει αρχίσει ο κόσμος να επικοινωνεί μαζί σου στα social media, γιατί αυτό είναι μια πρωτότυπη ιδέα. Πάντρεψες δηλαδή την παράδοση με το Hollywood με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Έχουν αρχίσει και επικοινωνούν και με ρωτούν, δεν έχουν ακόμα καταλάβει τι ακριβώς είναι ο όρος κατούνα. Και παρόλο που φαίνεται στις εικόνες και με ρωτάνε τι ακριβώς είναι, ποια είναι η χρήση του, και έχει δημιουργηθεί πολύ κάτι. Βλέπω πολύ τον πατέρα να κάνει. Βλέπω τον πατέρα να κάνει τρελή μπίζνα με τις κατσούνες αυτές. Δεν μπορώ να το πείσω και να θέλω, δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό το έχει ως χόμπι. Το έχει ως χόμπι, αλλά είναι κάτι το οποίο, και αυτό ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο με θλίβει, ότι χάνεται αυτή η παράδοση. Η τέχνη αυτή, είναι, ναι. Είναι λίγοι αυτοί που ξέρουν πλέον να γυρνάνε την κατσούνα χειροποίητα και με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την αγάπη. Τώρα, για πες μας κάτι, ως παιδί είχες γευτεί την κατσούνα, γκατζούνα στο. Δεν σας άκουσα. Ως παιδί είχες δοκιμάσει. Γκατζούνα, είχε πέσει γκατζούνα. Να φτιάξω ή να κρατήσω. Όχι, με τον παπά σου, να σου πει τώρα θα σε φτιάξω εγώ με την κατσούνα, να σου πω εγώ. Όχι. Παιδιά, πρέπει να πονάει αυτό, έτσι. Αυτό. Ναι, είναι ξύλο, είναι βαρύ πράγμα. Έτσι. Πόσες μέρες του παίρνει να φτιάξει μία? Δεν τη φτιάχνει μία-μία, γιατί ουσιαστικά κόβει τα ξύλα μαζεμένα, τα αφήνει κάπως το καιρό μέχρι να φτάσουν τα υγρά τους. Και είναι χρονοβόρα διαδικασία, αλλά δεν κάνει μία-μία. Οπότε θέλει σίγουρα, αν υπολογίσουμε ότι μία ομάδα από κατσούνες για να φτιαχτεί, θέλει περίπου στις 20 ημέρες. Πάντως μου αρέσουν οι Κρήτες. Είναι λεβέντες. Είναι στο δικό τους κόσμο. Ναι, ναι, είναι. Είναι γλετζέδες. Είναι, δηλαδή και αυτό. Εκεί έχουν φαντασία. Να σου πω, εκεί στην πόλη, σε ποιο μέρος της Κρήτης είσαι, από ποιο μέρος της Κρήτης? Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο είμαι εγώ. Εκεί λοιπόν στην πόλη. Φτιάχνονται σε χωριό, δεν είναι εδώ στο Ηράκλειο. Εκεί στην πόλη λοιπόν, στο χωριό τέλος πάντων. Που ξέρεις, η κοινωνία είναι πιο κλειστή, στο χωριό ειδικά. Τι σου λένε όσοι έχουν δει αυτό το ωραίο πράγμα που έχει φτιάξει? Οι περισσότεροι στο χωριό είναι στις ίδιες νοοτροπίες που ήταν ο πατέρας μου. Ήταν κάτι το οποίο δεν περίμεναν ότι θα βγει καν. Ναι. Και δεν περίμεναν τα αποτελέσματα που θα είχε. Ναι. Οι φίλοι σου? Οι φίλοι μου τους άρεσαν πάρα πολύ και νομίζω ότι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι τα κοινοποίησαν και αλληλεπίδρασαν. Και εντάξει, τα είχα ετοιμάσει, αλήθεια είναι, και εγώ το σκεφτόμουν μήπως είναι προσβλητικό προς την παράδοση. Είχα κάποιους ενδιασμούς, τελικά όμως ήταν κάτι καλό. Μάρκο, έχεις σκεφτεί ποτέ να μετακομίσεις στην Αθήνα ή δεν σ' αρέσει η ιδέα? Δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Λογικό είναι. Σ' αρέσει η καθημερινότητα της Κρήτης, έτσι? Μ' αρέσει, ναι. Ξέρεις ότι έχω φίλους δημοσιογράφους στο Ηράκλειο, οι οποίοι σε παίρνουν το μεσημέρι τηλέφωνο και σου λένε, πάνε να κάνω, διακόπτουν ας πούμε την εφημερίδα, πάνε να κάνουν ένα μπανάκι στη θάλασσα και ξαναγυρνάνε στην εφημερίδα. Ναι, αυτό είναι. Είναι σε δικό τους κόσμο. Αυτή είναι η ζωή κανονικά. Ναι, είναι πολύ. Εμείς είμαστε δικό μας κόσμο. Αυτή μια χαρά είναι. Είναι άλλη ρυθμή. Αθήνα έρχεται. Να κατέβετε εσείς προς τα κάτω. Σωστό κι αυτό. Όταν κατέβουμε, μια χαρά κατεβαίνουμε. Ορίστε, να την βρήκαμε τη λύση. Ωραία, λοιπόν, social media ασχολείσαι εκεί με τοπικά? Με τον τουρισμό ασχολούμαι εδώ τοπικά, ναι. Εντάξει, τα social media και η online γενικά διαφήμιση είναι κάτι το οποίο μπορώ να το δουλέψω από εδώ. Άνετα, σε πολλές ναι. διαφορετικές περιοχές, ούτως ή άλλως. Αλλά κυρίως ασχολούμαι τοπικά, ναι. Μάρκο, τώρα που έκανες αυτό το βήμα, δηλαδή που πήγε τόσο πρωτότυπο, το μυαλό σου έχει πάει παρακάτω σε διάφορα άλλα πράγματα?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έχει φέρει πολλά πράγματα, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά σίγουρα, σίγουρα. Σε εμάς θα το πεις πρώτα όμως. Άμα, όταν θα το υλοποιήσεις, σε εμάς θα το πεις πρώτα στα κακά κορίτσια. Εντάξει. Και τώρα μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Να κάνεις. Για κάνε. Για να σας πω τώρα την εκπομπή, γιατί τη βγάλατε τα κακά κορίτσια και δεν τη βγάλατε τα διασκεδαστικά κορίτσια. Γιατί ως ένα κακό κορίτσι έχει άλλο ενδιαφέρον από ένα διασκεδαστικό κορίτσι, θεωρούμε. Ωραία, γιατί εγώ θα σας ακούω και διασκεδάζουμε. Αυτή τη λογική το λέω. Το ξέρουμε το πληρώσαμε τον κύριο ή... Όχι. Α. Όχι, όχι. Ήταν η συμφωνία για να βγω live. Ωραία. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Φιλιά εγώ, στην Κρήτη. Πάρα πολύ. Φιλάκια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Yeah.